Όταν ένα εμπειρότατο στρατηγό, αρχηγό του Γαλλικού Επιτελείου Ενόπλων Δυναμεών, αναφέρει με όλε τι τιμέ ότι εδώ και μήνε προετοιμάζει τι δυνάμει του για πιθανή στρατιωτική εμπλοκή και μεγάλη ένταση, σίγουρα τα πράγματα είναι σοβαρά, ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Λόγω τη ανεξέλεγκτη πλέον Τουρκία που μπορεί να πυροδοτήσει ακόμα χειρότερε καταστάσει, εμπλέκοντα τη ΣΥΠΑ Ρωσία. Γαλλικέ αμυντικέ δημοσιογραφικέ πηγές ανέφεραν ότι αρκετού μήνε το γαλλικό επιτελείο προετοιμάζει τι γαλλικέ δυνάμει για εμπλοκή υψηλή ένταση, δηλαδή για στρατιωτική εμπλοκή, διότι παίζουμε με τι λέξει. Τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια μια από τι τελευταίε κοινοβουλευτικέ ακροάσει του, ο πρώην αρχηγό επιτελείου των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Φρανσούα Λεκούιντρ εξήγησε ότι ήταν απαραίτητο να ενημερώσουμε τους συμπολίτε μας ότι ο κόσμος γύρω τους είναι ένας βίος κόσμος που θα ξεπεραστεί από αυτή τη βία πολύ γρήγορα θέλοντας και μη. Σήμερα ο διάδοχος του στρατηγός Τιερή Μπουρχάρτ δεν αμφισβητεί αυτή την παρατήρηση, ειδικά επειδή είμαστε επί του παρόντος μάρτυρες ενός αγών εξοπλισμών, ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο από την Άγκυρα. Το δικό του στρατηγικό όραμα, το οποίο πρόκειται να αποκαλύψει κατά τι επόμενε ακροάσει του στην Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία, εμένει στο γεγονό ότι βρισκόμαστε σε περίοδο που χαρακτηρίζεται από μόνιμο ανταγωνισμό. Παλιότερα οι συγκρούσει ήταν μέρο ενό μοτίβου ειρήνη κρίση πολέμου. Τώρα είναι περισσότερο ένα τρίπτυχο ανταγωνισμού διαμαρτυρία πολεμική αντιπαράθεση. Ο ανταγωνισμό έχει γίνει φυσιολογικό σε οικονομικό, στρατιωτικό, πολιτιστικό ή πολιτικό τομέα και οι λεγόμενε περιφερειακέ συγκρούσει ανήκουν σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Ζήσαμε 20 χρόνια κατά τη διάρκεια των οποίων η λογική ήταν η δέσμευση στην ειρήνη, αλλά σήμερα δεν είναι πλέον η μόνη λύση. Δήλωσε ο αρχηγός του επιτέλειου των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Μπουρχάρτ. Σήμερα κατά τον ίδιο βιώνουμε ισχυρές φάσεις αμφισβήτησης αυτής της πολιτικής που έχει μετατραπεί σε πολιτική τα γεγονότων. Αυτό έκανε η Ρωσία στην Κρυμαία ή η Κίνα στην θάλασσα τη Νότια Κίνα. Η κινα στην θαλασσα τη νοτια κινας η τουρκια σε Λιβύη, Συρία με συγκρούσει που μπορούν να εκφυλιστούν σε πολεμικέ σειράξει μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Έξω και η ανάγκη προετοιμασία των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων για εμπλοκή υψηλή ένταση. Ωστόσο, πριν από την άφηξή του εκεί, αναμφίβολα εμπνευσμένο από τι αρχέ που ορίζει, ο Σαντζού η καλύτερη τεχνογνωσία δεν είναι να κερδίσει εκατονίκε σε εκατομάχε, αλλά μάλλον να νικήσει τον εχθρό χωρί να πολεμήσει, υποστηρίζει ο στρατηγό Μπουρχάρτ. Θέλουμε να κερδίσουμε τον πόλεμο πριν αυτό ξεκινήσει, δίνοντα τη δυνατότητα στι γαλλικέ δυνάμει την ικανότητα να πραγματοποιούν ενέργειε λίγο κάτω από το όριο τη πολεμική σύγκρουση με τι λεγόμενε υβριδικέ επιχειρήσει, ώστε να μπορούν να επιβραδύνουν ή ακόμα και να αποτρέψουν τον αντίπαλο να επιχειρήσει οτιδήποτε εξήγησε ο ίδιο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.